τις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας θα έχουμε την τιμή να υποδεχθούμε μία πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που απαρτίζεται από 15 επιμελητήρια σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Ιόνια, Νησιά και Πελοπόννησο και που έχουμε την τιμή να είμαστε και μέτοχοι και στο Συμβούλιο της συγκεκριμένης διαχειριστικής και του ΕΦΕΠΑΕ. Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι ο ενδιάμεσος φορέας ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα έχουμε την τιμή να έχουμε τον Υπουργό, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ομιλητή, ο οποίος είναι ο κατέλληλος αρμόδιος, όπως γνωρίζετε, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το καινούριο ΕΣΠΑ. Θεωρούμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, γιατί έχει και πανελλαδική εμβέλεια και θα ακουστούν πολύ σημαντικά πράγματα για το τι μέλη γενέστε σε σχέση με το καινούριο ΕΣΠΑ και τι ακόμα προοπτικές και ευκαιρίες ενδεχόμενα υπάρχουν για τους επιχειρηματίες μέσα από το καινούργιο ΕΣΠΑ που πρόκειται να εξαγγελθεί πολύ πολύ σύντομα. Καλώ όλους τους συναδέλφους να έρθουν να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί θα μπορούν να διαπιστώσουν αν κάποια πράγματα που σκέπτονται για να κάνουν σε επενδυτικό ορίζοντα τα επόμενα χρόνια, θα μπορούν να τα συμπεριλάβουν στο σχεδιασμό του. Θα ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την πρόσκληση και το Επιμελητήριο Αρκαδίας, το Επιμελητήριο της περιοχής μας, που έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Και παράλληλα να πω ότι με τον ΕΦΕΠΑΕ αλλά και με τη Διαχειριστική Αρχή που αφορά τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ιωνίου έχουμε μια εξαιρετική σχέση και θα ήθελα να πω και να, όπως το έχω πει και άλλες φορές, για μας ο ΕΦΕΠΑΕ είναι ένα όχημα το οποίο στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο δούλεψε σε πολύ καλό δρόμο και πήγε στο σωστό δρόμο τις διαδικασίες και τις δράσεις της επιχειρηματικότητας. Κυρίαρχο και συστατικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής του ΕΦΠΑΕ ήταν ότι συμμετείχαν τα επιμελητήρια. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που ήθελαν να κάνουν νέες επενδύσεις να έχουν μία σχέση με αυτούς τους καθήλυν αρμόδιους και να μπορέσουν αυτές τις διαδικασίες να προχωρήσουν και πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Άρα το πρώτο είναι ότι εμείς επιθυμούμε και στη νέα προγραμματική περίοδο τα επιμελητήρια να παίξουν συγκεκριμένο ρόλο μέσα από το πλαίσιο του ΕΦΠΑΕ. Έτσι μέσα στα πλαίσια αυτά είναι νομίζω μεγάλη τιμή και για την πόλη μας και για την Τρίπολη και για τη Δημητσάνη, για την περιοχή, για την Αρκαδία, ότι ο ΕΦΠΑΕ έρχεται εδώ πέρα να συζητήσουμε τα πρώτα θέματα που αφορούν τη νέα προγραμματική περίοδο και κυρίως τις επιχειρηματικές δράσεις που έχουν σχέση με το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς έχουμε ήδη πάρει ως χώρα, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχουμε πάρει εμπροστοβαρείς δράσεις για τους επιχειρηματίες και πολύ σύντομα, θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή, θα μπορούμε να βγάλουμε την πρώτη δράση για τη νέα επιχειρηματικότητα. Άρα θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να μπορούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις με τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και βιώνουν και την κρίση, αλλά να δούμε και τις δικές τους ανάγκες, όπως κάνουμε και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε επισκεφθεί τουλάχιστον πάνω από 10 επιμελητήρια, έτσι ώστε το νέο πρόγραμμα να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να είναι προς όφελος των νέων επιχειρηματιών. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω εδώ ότι νέος επιχειρηματίας δεν είναι αυτός που ηλικιακά είναι νέοι, ενώ γιατί η κρίση άλλαξε τα δεδομένα και πολλοί άνθρωποι και σε μεγαλύτερη ηλικία θέλουν να κάνουν τη δική τους επιχείρηση. Άρα, εμείς θα βρούμε το συνδυασμό της δράσης του νέας επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό, όπως είπα πριν, με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα είναι πιο ευέλικτα και πιο προσιτά στους νέους επενδυτές, στους νέους επιχειρηματίες.
Αυτά ήθελα να πω και πιστεύω ότι η εκδήλωση της Παρασκευής θα έχει επιτυχία ως προς το να ενημερώσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Γι' αυτό δεν θα είμαι μόνο εγώ, θα είναι άνθρωποι και από τη διαχειριστική αρχή, αλλά και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν μαζί μου το τελευταίο χρονικό διάστημα και νωρίτερα για το πώς θα είναι τα προγράμματα στην περίοδο 2014-2020.